Δώρα Μήτρα στην μία τηλεφωνική μας γραμμή, Νίκο Στέγο στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή, για να συνομιλήσουν για τις εκδηλώσεις τιμής σε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, τον Βαγγέλη Μπούτα. Να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Στέγο, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ. Καλημέρα κύριε Στέγο. Καλημέρα σας. Τι να πει τώρα κανείς για τον Βαγγέλη Μπούτα που έφυγε πριν από ένα χρόνο. Έφυγε την ημέρα που λίγες ώρες μετά χτύπησε την περιοχή μας ο Ιαννός και πολλοί δεν μπόρεσαμε να τον αποχαιρετήσουμε όπως θα ήθελε. Εμβληματική μορφή του αγροτικού κινήματος, ένας ασθεντικός άνθρωπος, πρωτοπόρος αγωνιστής και με συνέπεια λόγων και πράξεων καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ναι, είναι πραγματικότητα πως ο σύντροφός μας, ο Βαγγέλης ο Μπούτας, που έφυγε λίγο παραπάνω από ένα χρόνο από τη ζωή, πραγματικά μια εμβληματική μορφή του αγροτικού κινήματος, που διαπαιδαγωγήθηκε μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ, καθώς ήταν για 40 χρόνια μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, μια πραγματικά εμβληματική μορφή του αγροτικού κινήματος, γαλουχήθηκε μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ, κατέκτησε αυτόν τον τίτλο ως ηγέτης του αγροτικού κινήματος, ως με το παράσημο, το γνωστό παράσημο, το λαϊκό παράσημο που πήρε μέσα από τη δράση και τη ζωή ο στρατηγός του κάμπου. Το κατέκτησε ακριβώς με αυτή την ιδιότητα, ως ένα άξιο τέκνο του ΚΚΕ, διαπαιδαγωγήθηκε μέσα από τις γραμμές του, μέσα από πάρα πολλές χρεώσεις που είχε στην κομματική του ζωή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και τη δράση των κομματικών οργανώσεων στη Θεσσαλία, στην παρέμβαση στο αγροτικό κίνημα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση των κομματικών οργανώσεων την περίοδο των ανατροπών. Είχε δηλαδή μια πολύπλευρη προσφορά ως κομμουνιστής, ως τέλεχος του ΚΚΕ, αλλά η μεγαλύτερη προσφορά και η δράση του που είναι γνωστή στον περισσότερο κόσμο προφανώς είναι μέσα από το αγροτικό κίνημα που από εκεί ήταν διαταγμένος, και όλη αυτή η δράση του, ξαναλέω, έχει να κάνει ότι ήταν ένας ακλόνητος, αταλάντευτος κομμουνιστής, πιστός στα ιδανικά, στην ιδεολογία του ΚΚΕ ως το τέλος της ζωής του, και με αυτή του την ιδιότητα κατέκτησε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που τον έφεραν να είναι αναγνωρίσιμος και όχι μόνο από φίλους αλλά και από τους αντιπάλους του. Με λίγα λόγια, σε όλη την εκατοντάχρονη πορεία του και πλέον εκατοντάχρονη πορεία του κόμματος μας, αποδεικνύεται περίτρανα πως το ΚΚΕ μπορεί, είναι το μοναδικό κόμμα που γεννά λαϊκούς ηγέτες, οι οποίοι έχουν ευρύτατο κύρος και μπορούν να αγκαλιάσουν πλατιά λαϊκά στρώματα, ακριβώς γιατί το ΚΚΕ είναι το κόμμα το οποίο υπερασπίζεται σταθερά σε όλη την ιστορία τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, αναδεικνύει τον άλλο δρόμο ανάπτυξης προς όφελος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, της αγροτιάς, της νεολαίας, των γυναικών, των αυτοαπασχολουμένων, για να μπορούν να απαντήσουν στην διαχρονική επίθεση του κεφαλαίου και των μονοπωλίων. Από αυτή τη σκοπιά θέλουμε να πούμε ότι ο σύντροφός μας, ο Βαγγέλης ο Μπούτας, έφυγε από τη ζωή πριν ένα χρόνο, και για μας που τον ζούσαμε και στα κομματικά μας καθήκοντα, στην καθημερινή δράση, στην προσπάθεια παρέμβασης του κόμματος για να επικοινωνήσει την πολιτική με τις εργατικές λαϊκές μάζες, προφανώς μας λείπει η συμβουλή του, η εμπειρία του, όλα αυτά τα οποία, εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία βοηθούσαν καθοριστικά στην παρέμβασή μας. Αλλά εμείς θέλουμε να τονίσουμε επίσης ότι η παρακαταθήκη που έχει αφήσει ο σύντροφός μας είναι εξίσου μεγάλη, και αυτή θέλουμε να κρατήσουμε, και η ευθύνη που μας δίνεται από αυτή την παρακαταθήκη να συνεχίσουμε να γίνουμε ακόμα πιο ικανοί, έτσι ώστε να συσπυρώνονται ακόμα περισσότερες εργατικές λαϊκές μάζες στην πάλη για την ριζική ανατροπή, που ούτως ή άλλως αυτό τόνιζε ο σύντροφός μας ο Βαγγέλης ο Μπούτας, πως
μαζί με τις διεκδικήσεις άμεσων λύσεων, παράλληλα πρέπει να αγωνιζόμαστε για την προοπτική να γίνουν οι αγρότες νοικοκύριδες στον πλούτο του, στον πλούτο που παράγουν, μαζί με τους εργάτες, μαζί με τους φτωχούς αυτοαπασχολούμενους και τους συμμάχους τους, να αλλάξει χέρια η εξουσία και να περάσει στα χέρια της εργατικής τάξης. Αυτή την πείρα... Ο Βαγγέλης ο Μπούτας ήταν ένας λαϊκός ηγέτης, πιστός στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Προφανώς τον ακολούθησαν και πολλοί άλλοι. Ναι, με ιδιαίτερες ικανότητες εκλαήκευσης, ήταν πολύ λαϊκός άνθρωπος. Που μα μπορούσε... δεν ήταν αγρότης κατεθνισμών, ήταν από μικρό παιδί τα χωράφια, καλλιέργησε τα πάντα, γνώριζε την αγωνία του αγρότη και βέβαια μίλησε και εγκαίρως ο Βαγγέλης Μπούτας για την μελλοντική συρρήκνωση των φτωχομεσαίων αγροτών. Εκεί ήθελα να πάω ότι η παρακαταθήκη που αφήνει είναι η ανασυγκρότηση και η συμβολή στην ανάπτυξη του αγροτικού κινήματος, γιατί ακριβώς ανέδειξε όλα αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή ότι η μικρομεσαία αγροτιά είναι στο στόχαστρο της πολιτικής του κεφαλαίου και των μονοπωλιών διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Η ανασυγκρότηση λοιπόν του αγροτικού κινήματος μέσα από τις ομοσπονδίες είχε συγκεκριμένα αποτελέσματα, να βάλει στο στόχαστρο δηλαδή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΚΑΠ, να αναδείξει τις ευθύνες, όταν όλοι μιλούσαν για τις χρυσές εποχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μας φέρουν σε ευημερία και βλέπουμε σήμερα που φτάνουμε, να αποσπά κατακτήσεις. Θυμίζω τις τεράστιες αγροτικές κινητοποιήσεις διαχρονικά, αλλά και τις πρόσφατες το 2016, το 2017, που απέσπασαν σημαντικές κατακτήσεις σήμερα, όπως και άλλα ζητήματα που είχε αναδείξει η ίδια η Ομοσπονδία, και αυτή είναι εξίσου μεγάλη παρακαταθήκη. Δηλαδή σήμερα ζούμε τις τρομερές ελλείψεις στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας στη Θεσσαλία, με ανθρώπους εκτός ΜΕΘ, με νοσοκομεία και κέντρα υγείας όπως στην Καρδίτσα, στο Μουζάκι, που δεν έχουμε κέντρο υγείας γιατί κατέρευσε από τις πλημμύρες. Ο σύντροφος Βαγγέλης Μπούτας και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων αναδείκνυε ταυτόχρονα και αυτές τις τρομακτικές ελλείψεις στην υγεία, στα αντιπλημμυρικά έργα, και γι' αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα αναπτύχθηκαν τέτοιοι πολύμορφοι αγώνες μαζικοί, που ανέδειξαν και συσπήρωσαν ευρύτερο κόσμο για την αντιπλημμυρική προστασία. Ενώ είχε φύγει ο σύντροφός μας από τη ζωή, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων έπαιξε καθοριστικό ρόλο να διεκδικηθούν άμεσες αποζημιώσεις, αντιπλημμυρικά έργα. Και θυμίζω ότι αύριο υπάρχει και μια πανελλαδική κινητοποίηση με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων και άλλων ομοσπονδιών στο Σύνταγμα, πανελλαδική κινητοποίηση για τις φυσικές καταστροφές. Ενώ ταυτόχρονα σε κοινή δράση, ξαναλέω, και σε συντονισμό με την εργατική τάξη και τους αυτοαπασχολούμενους, αναδείχθηκαν όλα αυτά τα ζητήματα, και γι' αυτό η συμβολή του συντρόφου μας ήταν καθοριστική, του συντρόφου Βαγγέλη Μπούτα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί κοινή δράση εργατικών σωματείων και αγροτών, να αποσπούνται κατακτήσεις το σήμερα, αλλά και ταυτόχρονα να ανοίγει ο δρόμος για συνολικότερες αλλαγές και ανατροπές. Άλλωστε, αποδεικνύεται σήμερα που μιλάμε πως η οργάνωση γύρω από τα σωματεία, τους αγροτικούς συλλόγους, είναι αυτή η οποία μπορεί να έχει αποτελέσματα και να ανοίξει δρόμους για ριζικότερες αλλαγές. Το παράδειγμα της Κόσκο, της E-Food, των αγροτικών συλλόγων το προηγούμενο διάστημα με τις κινητοποίησεις τους για την εξασφάλιση, για τη μείωση του κόστους παραγωγής και άλλων προβλημάτων που υπάρχουν, δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει, και αυτή την σφραγίδα την έβαλε καθοριστικά στο διάβα της ζωής του ο σύντροφός μας ο Βαγγέλης Μπούτας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο. Να πούμε ότι η εκδήλωση είναι την Κυριακή, η εκδήλωση μνήμης και τιμής, την Κυριακή στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο της Αγγλικής. Θα μιλήσει η Μαρία Γαβαλά, μέλης της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέας περιοχής. Θα γίνει χαιρετισμός από την οικογένεια και από εκπρόσωπο του αγροτικού κινήματος. Ενώ επίσης θα υπάρχει μια προβολή βίντεο. Καλούμε θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας.
Έλα, δώρα να ολοκληρώσουμε και κύριε Τέγο, παρακαλώ. Νομίζω ότι αυτά είναι λεπτομέρειες, δώσαμε την ουσία. Ο Παναγιώτης Σωτής, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε.